Κλίμα έντασης επικράτησε στην ανοιχτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο κέντρο Χρυσαλίδα υπό το φως των αντιδράσεων κατοίκων για την εγκατάσταση προσφύγων σε Καρίτσα και Άνω Σωτηρίτσα. Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας στην εισήγησή του επέμεινε ότι οι Δήμαρχοι δεν γνωρίζουν τίποτα και το όλο σχέδιο υλοποιείται από την κυβέρνηση. Πραγματικά πρέπει όλοι μας να βάλουμε πλάτη. Υπερασπίζουμε ολόκληρη την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία σε ένα τόσο σημαντικό θέμα δυστυχώς δεν καλέστηκε. Και αυτό θέλω να γίνει κατανοητό από όλους. Θα μου πείτε ότι δεν καλέστηκε, σήμερα έρθαν πρόσφυγες. Τι πρέπει να κάνουμε? Είναι ένα ερώτημα που μας διακατέχει όλους. Μπορούμε να πάμε στους ξενώνες που υπάρχουν σήμερα, πρόσφυγες και μετανάστες, που υπάρχουν μικρά παιδιά, και να πάρουμε σημαίες, να πάρουμε καδρόνια και να αρχίσουμε να ουρλιάζουμε και τέλει καλά να τους διώξουμε. Και να πάμε πού? Από πόλεμο έρχονται. Από πόλεμο έρχονται. Διάχυτος ήταν ο προβληματισμός κατοίκων αλλά και άλλων εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης για τη χρονική διάρκεια παραμονής των προσφύγων στις περιοχές τους, αλλά και για το όλο σχέδιο διαμονής τους, ενώ υπήρξε και συζήτηση για ενδεχόμενη ζημιά κατά την τουριστική περίοδο στα παράλια. Ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω το Δημοτικό Συμβούλιο, ολόκληρο που ανήκω και εγώ, και το Συμβούλιο και τον Δήμαρχο και όλοι, και τους βουλευτές που μας τίμησαν, τους δύο που ήρθαν. Μπορούμε να αποτρέψουμε τη δεύτερη δομή στην Καρίτσα, γιατί νομίζω ότι η Καρίτσα αυτή τη στιγμή έχει σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος, όπως και η Σωτηρίτσα και όλα τα άλλα χωριά της Ελλάδος. Αλλά βάσει αναλογικότητας νομίζω ότι το έχουμε φτάσει αυτό. Θεωρείται φιλοξενία το πάστομα 50 ψυχών μέσα σε έναν καταβλισμό σε μια κοινότητα που δεν διαθέτει τίποτα? Θα ήθελα να ρωτήσω τον Δήμαρχο, ποια θα είναι η προσπάθειά μας από εδώ και πέρα να σταματήσουμε αυτό που λέγεται επικισμός στις περιοχές μας με αυτούς τους ανθρώπους, δημιουργώντας ένα τεράστιο πρόβλημα στην Καρίτσα και ένα τεράστιο πρόβλημα στα παράλια μας? Την αλληλεγγύη του στέλους στους πρόσφυγες εξέφρασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Άννα Βαγενά, ενώ παρευρέθηκε και ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιώργος Λαμπρούλης.